κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησής μας. Σας είχα ρωτήσει πριν από τις διαφημίσεις, γιατί αυτή τη φορά λοιπόν να δεχτούμε ότι είσαστε κοντά σε κάτι που θα είναι ξεκάθαρη λύση. Ενώ μέχρι στιγμής φαίνεται να διαψεύδεστε οι περισσότεροι, ακόμη και ο Πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό, Να πιάσω τις ελληνικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού το πρωί και το απόγευμα δεν ήταν διαφορετικές, νομίζετε. Εξηγήστε. Όχι, δεν ήταν καθόλου διαφορετικές. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ακόμα και με την πρόταση Σόιμπλε, δηλαδή με μια πρόταση η οποία περιείχε προσδιορισμό μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, η Ελλάδα θα ήταν σε θέση να βγει στις αγορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για μας ήταν αρκετή μια τέτοια πρόταση. Αντιθέτως, αν ήταν αρκετή, θα την είχαμε δεχτεί ήδη από τη Δευτέρα. Δεν θα την είχαμε απορρίψει τη Δευτέρα. Και για ποιο λόγο την απορρίψαμε, σας ξαναλέω, διότι δεν επέλυε το ζήτημα της συμμετοχής ή της μη συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Ξαναλέω λοιπόν ότι αποτελεί ως προς το περιεχόμενό της, ως προς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, μια βάση συζήτησης, την οποία τη δέχονται όλοι. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται εδώ για μια πρόταση αποκλειστικά του κ. Σόιμπλε. Αποτέλεσε την βάση συζήτηση για το συνολικά το Eurogroup. Mm-hmm. Ωστόσο, και ως προς αυτό το σκέλος μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου για όλους μας. Από την άλλη μεριά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκαθαρίσει και η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς το τι μέλει να κάνει με το ελληνικό πρόγραμμα. Βάση Επομένως, διαλόγου, το βασικό μας ζήτημα ήταν διαδικαστικό τη Δευτέρα. Πάμε λοιπόν στο δηλαδή, επόμενο. Αυτό το οποίο θέλαμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε ήταν μια νέα μετάθεση του προβλήματος σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Και νομίζω ότι αυτό έγινε πάρα πολύ κατανοητό αφενός και αφετέρου. Είχαμε και πάρα πολλούς οι οποίοι υποστήριζαν αυτή τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Να ρωτήσω τη διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων. Δηλαδή την πρόταση αυτή που έκανε η ευρωπαϊκή πλευρά και που δεν την αποδέχτηκε τελικά σε τόσο μεγάλες τεχνικές. Γιατί απόκληση μιλάμε. Σε τόσες τεχνικές λεπτομέρειες. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι οι προβλέψεις που κάνει η ευρωπαϊκή πλευρά σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι κατά τη ψηλότερες από τις προβλέψεις που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και εδώ μιλάμε τώρα για προβολές στο 2050 και στο 2060. Πράγμα το οποίο δημιουργεί μια απόσταση ως προς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να μπαίνουμε. Γιατί απόκληση μιλάμε. Για πόσα μιλάμε. Δεν μπορώ να την υπολογίσω σε παρούσα αξία. Είναι δηλαδή του χρέους, μια ουσιαστικά μια μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι θέτουν μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για τα επόμενα 50 χρόνια περίπου στο 1,5%, ενώ το ΔΝΤ δέχεται περίπου 1 με 1,2%. Αυτό δημιουργεί μια απόκληση σε ό,τι αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αλλά ξαναλέω. Αυτό. Ποιο να δεχτούμε. Εσείς δέχεστε αυτό το μοντέλο βάσει των οποίων γίνονται οι υπολογισμοί. Ότι η χώρα δηλαδή μπορεί να πετύχει τέτοιου είδους αναπτύξεις και πλεονάσματα μέσα στα επόμενα 60 χρόνια. Τα πλεονάσματα είναι άλλο πράγμα. Ναι, άλλο πράγμα είναι. Αλλά σας ξαναλέω, αναπτύξεις από τη μία, πλεονάσματα από την άλλη. Όλα αυτά είναι μοντέλα και προβολές τα οποία έχουν να κάνουν με τους οικονομολόγους. Έχουν πολύ μικρή σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποιοι θα είναι οι ρυθμοί ανάπτυξη σε μια οικονομία μετά από 10 ή 12 χρόνια. Είναι κάποια μοντέλα τα οποία γίνονται έτσι ώστε να υπολογιστούν, έτσι ώστε να φτιαχτούν οι μελέτες βιωσιμότητας του χρέους. Αλλά ξαναπάμε σε τεχνικά ζητήματα. Συγγνώμη, ο υπολογισμός και η πρόβλεψη δεν αποτελεί δέσμευση. Ο υπολογισμός όμως που περιγράφεται και είναι σε τέτοιο βάθος χρόνου μόνο με θετικά πρόσημα σε μια χώρα η οποία είναι σε μια χώρα η οποία είναι χρεοκοπημένη τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια και που δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει, δηλώνει εξ αρχής ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επιτήρηση, σε Για τα επόμενα τόσα χρόνια. Όχι, κυρία Τσαπανίδου, για όλες τις χώρες γίνονται μελέτες βιωσιμότητας του χρέους τους, για όλες τις χώρες γίνονται προβολές μέχρι το 2060 και το 2070 σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη την οποία θα πετύχουν τα πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να έχουν για να είναι βιώσιμα τα χρέη τους. Δεν αποτελούν αυτά πολιτικές δεσμεύσεις ή προάγγελους άλλων προγραμμάτων. Μάλιστα, λοιπόν. Μην πάμε μπαίνουμε τώρα δηλαδή λίγο σε μια συζήτηση τέτοια η οποία στην πραγματικότητα θολώνει την εικόνα. Είπατε ότι δέχεστε, γιατί προσπαθώ να προλάβω τον χρόνο. Είπατε ότι δέχεστε την πρόταση Σόιμπλε σαν βάση συζήτηση στο επόμενο Eurogroup. Τι άλλο το πιπεράκι θέλετε να προσθεθεί σε αυτό για να τη δεχτείτε και σαν συμφωνία. Συζητάμε στη βάση της πρότασης του Eurogroup για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο ζήτημα που θα μετατρέψει αυτή την πρόταση σε μια πραγματική λύση, είναι να ξεκαθαριστεί και το ζήτημα
της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Επομένως, γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε για καθαρή λύση και συνολική συμφωνία. Δεν γίνεται να μην ξεκαθαριστεί. Αν αυτό δεν ξεκαθαριστεί, έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μου λέτε. Ήδη φύγατε από ένα Eurogroup που δεν ξεκαθαρίστηκε. Ένα υποθετικό σενάριο. Σας ξαναλέω ότι είχαμε πει και προηγουμένως ότι στις 22 Μάη μπορεί να μην έχουν γεφυρωθεί όλες τις διαφορές και να μην έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Και γι' αυτό να ακριβώς το λόγο δεν είναι. Αν φτάσετε τον Ιούλιο, τότε που θα έχετε αναπληρώσει τα περίφημα αυτά 7 δις. Και θα είστε με τη φιλία στο Λεμόγαρι. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Διότι σας ξαναλέω ότι στο Eurogroup της Δευτέρας έχουν δρομολογήθηκαν όλες τις διαδικασίες για την εκταμείευση της δόσης. Επειδή αυτό το ξανααάκουσα, ότι δηλαδή έμεινε ανοιχτό το ζήτημα της εκταμείευσης για τις πληρωμές του Ιουλίου, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ανοιχτό ζήτημα. Πώς έκλεισε το ζήτημα αυτό? Το ζήτημα της τεχνικής συμφωνίας και της εκταμείευσης της δόσης έχει κλείσει στο προηγούμενο Eurogroup. Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Ντάιζελμπλουμ αλλά και του κ. Μοσκοβισή αμέσως μόλις βγήκαν στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, δεν υπάρχει ζήτημα εκταμείευσης δόσης. Η δόση θα εκταμειευτεί, σας λέω. Ότι υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες τεχνικές λεπτομέρειες. Ο ίδιος ο κύριος Ντάιζελμπλουμ και η απόφαση του Eurogroup δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκταμείευση της δόσης. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι το χρέος και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθώς και τους όρους της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εσείς δέχεστε να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς να πάρετε και το πακέτο για το χρέος? Μα σας ξαναείπα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σταματήσαμε το Eurogroup. Δεν αποδεχθήκαμε τη λύση η οποία δεν αποδεχθήκαμε την πρόταση η οποία κατατέθηκε στο Eurogroup της Δευτέρας. Άρα, και λοιπόν, σας ξαναλέω. Δεν υπάρχει θέμα κλεισίματος. Κύριε Τζανακόπουλε, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει καλά και θέλω να το καταλάβω. Σας λέω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα και θα γίνω όσο το δυνατόν πιο καθαρό. Αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, μπορείτε να πάρετε τη δόση. Θα γίνω όσο το δυνατόν πιο καθαρό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Η τεχνική συμφωνία η οποία ολοκληρώνει τη δεύτερη αξιολόγηση. Σας διακόπτω. Είναι ο Τραμπ αυτή την ώρα απευθείας εικόνα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάει να συναντήσει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Ντόναλντ Τούσκ. Ήδη χαιρετήθηκαν. Βλέπετε τα πλάνα λοιπόν από όσα συμβαίνουν τώρα στις Βρυξέλλες. Είναι η αύξηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα κλείσει η αξιολόγηση. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει παράλληλα συμφωνία και για το χρέος για σας. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρο σε σχέση με αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά την τεχνική συμφωνία, mm-hmm. που η τεχνική συμφωνία αποτελείται από τα μέτρα και έχει ως παρεπόμενό της την εκταμείευση της δόσης για να πληρωθούν οι οφειλές του ελληνικού δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο κλπ. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι η συζήτηση η οποία γίνεται για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Μέχρι στιγμής λοιπόν ξέραμε ότι αυτά τα δύο διαφορετικά θέματα μεταξύ τους εσείς τα αντιμετωπίζετε σαν ένα. Και γι' αυτό μιλούσαμε για συνολική συμφωνία. Μάλιστα. Δηλαδή συμφωνία και τεχνική, και αλλά και λύση λοιπόν, για το χρέος. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, αν δεν συμφωνήσετε, συμφωνία, κύριε Ζανακόπουλε, ακούστε με λίγο. Ναι. Αν δεν συμφωνήσετε και για το χρέος, πώς θα πάρετε λεφτά? Αν δεν κλείσει δηλαδή συνολικά το θέμα, πώς θα εκταμείευτε η δόση? Σας ξαναεξήγησα ότι η εκταμείευση της δόσης είναι συνδεδεμένη με την τεχνική συμφωνία. Το δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα του χρέους, το οποίο είναι ένα άλλο σκέλος και τα δύο αυτά μαζί αποτελούν τη συνολική συμφωνία την οποία επιδιώκουν όλοι. Το σπάτε στα δύο εσείς. Η δική μας βούληση και η δική μας θέση, ήταν ότι θα πρέπει σήμερα να υπάρξει τεχνική συμφωνία αλλά και συμφωνία για το χρέος, διότι δεν μπορεί να παραπεμφθεί το ζήτημα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα για μετά το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς είπαμε. Δεν είναι πια. Αυτό συνεχίζουμε να το λέμε. Αυτό, μα εχθές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε για καθαρή λύση. Η καθαρή λύση σημαίνει. Στο επόμενο Eurogroup δεν έχετε πάλι καθαρή λύση. Ναι. Δεν θα κλείσει και η αξιολόγηση, καταλαβαίνω. Δεν θα γίνει εκταμείευση. Ξαναλέω ότι άρα τι θα κάνει η χώρα. Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και ο στόχος πάρα πολλών, αν όχι σχεδόν του συνόλου των δυνάμεων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και παρακολουθήστε το διεθνή τύπο, είναι στο επόμενο Eurogroup να υπάρξει ακριβώς η καθαρή λύση και η συνολική συμφωνία την οποία επιδιώκουμε. Και όλοι αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι για την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ο τελευταίος που φέρει την ευθύνη είναι η ελληνική κυβέρνηση. Όλο αυτό λοιπόν συγκροτεί μια κατάσταση πολιτικής πίεσης προς όλες τις πλευρές για να υποχωρήσουν. Και πιστέψτε με, θα δείτε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Είχαμε πει και συνεχίζαμε να λέμε ότι πιθανόν τη Δευτέρα να μην υπάρξει τελικά η συνολική συμφωνία την οποία επιδιώκουμε και να χρειαστούν μερικές μέρες ακόμα.
Ακριβώς αυτό το στάδιο των μερικών ημερών ακόμα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν, οι μερικές μέρες ακόμα, προκειμένου να έχετε συνολική λύση όπως εσείς τη θέλετε και να καταλήξουμε και στην εκταμίευση της δόσης που θα πληρώσει και το χρέος του Ιουλίου. Μέχρι πότε έχετε περιθώριο να το κάνετε, με διαπραγματευτικά αυτού στα χέρια σας. Το Eurogroup, Με διαπραγματευτικά αυτού στα χέρια σας. Γιατί αν καταλήξει άκαρπο και το επόμενο Eurogroup μετά στριμώχνεστε άγρια. Το Eurogroup για πρώτη φορά αποφάσισε ότι θα έχουμε την τελική συμφωνία στις 15 Ιουνίου. Έβαλε και ημερομηνία ερώσιμο το ίδιο το Eurogroup. Δεν την βάζει η ελληνική κυβέρνηση. Σας λέω λοιπόν ότι όλα δείχνουν από τον διεθνή τύπο, από τις πολιτικές τοποθετήσεις του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, από τις πολιτικές τοποθετήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από άλλες τοποθετήσεις στη γερμανική κυβέρνηση. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο κύριος Σόιμπλε βρίσκεται εντός του πεδίου των πολιτικών συσχετισμών. Δεν είναι εκτός πεδίου πολιτικών συσχετισμών. Έχει και αυτός μια κυβέρνηση, έχει και αυτός έναν μεγάλο συνασπισμό τον οποίο πρέπει να συντηρήσει και για να μην υπάρξουν προβλήματα. Έχετε απέναντί σας, κύριε Τζανακόπουλε, μια μοναχική τρελή δημοσιογράφο η οποία επιμένει να εξετάζει και ένα αρνητικό σενάριο. Και σας λέω ότι σε μια συμφωνία στο επόμενο Eurogroup. Και αν δεν απομονώσετε τα δύο θέματα, έτσι ώστε να κλείσετε την αξιολόγηση αφήνοντας εκτός το χρέος, για το άγνωστο πότε, πώς θα καταφέρετε να πληρώσετε τη δόση του Ιουλίου. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Σας γιατί αν βρεθείτε με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, να ψάχνετε 7 δισεκατομμύρια που σας έχουν απαγορεύσει να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας για να τα αποπληρώσετε, άρα μου λέτε τι θα συμβεί αν η ελληνική κυβέρνηση βρεθεί υπό την απειλή ενός νέου ακραίου εκβιασμού. Ακριβώς. Και σας λέω ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό ότι σας ρωτάω. Το κλίμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όμως δείξει, σας ρωτάω εγώ. Εγώ ερωτήσεις κάνω. Σας λέω λοιπόν ότι δεν θα δείξει. Μπορεί να πάτε σε εκλογές τότε. Μπορείτε να κάνετε δημοψήφισμα όπως το 2015. Μπορεί να αποδεχτείτε μέτρα που θα βάλουν πιο βαθιά το μαχαίρι στις απολαυές και τους φόρους μας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, τη στιγμή που γίνεται μια υπερπροσπάθεια και από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από όλους, έτσι ώστε να συντηρηθεί ένα κλίμα ηπιότητας και ηρεμίας, εσείς επιμένετε σε ένα κινδυνολογικό σενάριο. Σας λέω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε σε μια κατάσταση κρίσης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χρειαστεί να καταφύγουμε σε πολιτικές λύσεις άλλου τύπου, σαν αυτές τις οποίες αναφέρεται. Στις 15 Ιουνίου θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα καλύπτει το σύνολο των εμπλεκόμενων πλευρών. Να μην σας κάνω την ερώτηση τι θα συμβεί, δηλαδή αν πάνε τα πράγματα περίπου όπως τα θέλετε, σας δώσουν και κάτι έτσι ώστε να δεχτείτε την συμφωνία αυτή με ένα δουνουτού σε μια μετέωρη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσουμε στο τέλος του 18. Αν οι αγορές μας δανείζουν με ακριβά επιτόκια, τι θα κάνετε? Να μην το ρωτήσω. Μου λέτε ότι είναι ακόμη πιο μακριά. Εδώ δεν μου απαντάτε για την επόμενη τρεις εβδομάδες. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ο στόχος στον οποίο δουλεύουμε όλοι είναι να υπάρξουν δοκιμαστικές έξοδες στις αγορές έτσι ώστε να προετοιμαστούμε, διότι τον Αύγουστο του 2018 θα πρέπει να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας από τις αγορές χρήματος. Και αυτό είναι διακηρυγμένο στόχος και του τρέχοντος προγράμματος αλλά και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζετε ότι η Ευρώπη θέλει να πάρει στις πλάτες της άλλο ένα πρόγραμμα διάσωσης? Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το πολιτικό κεφάλαιο στην Ευρώπη για να οδηγηθούμε σε μια νέα αποτυχία του ελληνικού προγράμματος? Σας λέω λοιπόν ότι κανένας δεν δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Στο μεταξύ, ο μέσος Έλληνας που μας παρακολουθεί και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν νοιάζεται και ιδιαίτερα για το αν θα ρυθμιστεί το χρέος ή όχι, διότι δεν βλέπει αποτέλεσμα στην τσέπη του άμεσου. Τι πρέπει να ξέρει από εσάς? Δεν είναι καθόλου έτσι. Αντιθέτως, η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης έχει άμεσα αποτελέσματα και στους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και στην δυνατότητα να δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος και για την παραγωγή νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την κοινωνική πολιτική, δηλαδή για τον κοινωνικό μισθό. Διάβαζα τις ανακοινώσεις, νομίζω η Ernst & Young έκανε ανακοινώσεις, ότι μέσα στη χρονιά που πέρασε είχαμε 13 επενδύσεις στη χώρα. Ναι, 13 επενδύσεις οι οποίες σε τι δεν ποσό... Δεν είναι και πανηγυρικό το νούμερο. Μισό λεπτό. Οι 13 επενδύσεις και για τι ποσό μιλάμε? Ξέρετε ότι στην χώρα μας έγινε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια βιομηχανική επένδυση πριν από λίγους μήνες, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλλον αυτός ο επενδυτής, αν ακούσει τα ελληνικά ΜΜΕ, δεν πρέπει να στέκει και πάρα πολύ καλά στα μυαλά του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο σας λέω είναι το εξής, ότι μία συνολική λύση αυτή τη στιγμή θα έχει άμεσες επιδράσεις και στους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και στην ανεργία και το βασικό ζήτημα είναι ακριβώς η διαχείριση
της ανάπτυξης αυτής, δηλαδή το αν και κατά πόσο αυτή θα διαχυθεί στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες και στοχευμένες πολιτικές. Μεταφέρω ερωτήσεις και από τους τηλεθεατές, το έχετε δει εξάλλου αυτό. Αναρωτιούνται πολλοί τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, αν θα πάρει πίσω η Βουλή τα μέτρα που ψήφισε. Έχουμε πει και αυτό δεν το παίρνουμε σε καμία περίπτωση πίσω, ότι αν δεν εφαρμοστούν μεσοπρόθεσμα μέτρα για την απομείωση του ελληνικού χρέους, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν και τα μέτρα αλλαγής του δημοσιονομικού μείγματος για το 2019 και το 2020. Η πολιτική αυτή δέσμευση ισχύει χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη και χωρίς κανένα αστερίσκο. Λένε ότι είσαστε ένας νέος άνθρωπος, το τονίζουν αυτό και ζητούν να απευθυνθείτε στους νέους ανθρώπους και δεις αυτούς που έχουν φύγει και στο εξωτερικό, να τους πείτε πότε μπορούν να γυρίσουν πίσω και να έχουν ένα μέλλον με προοπτική στη χώρα. Κοιτάξτε, να δείτε, η νεότητα, η δική μου, δεν νομίζω ότι παίζει οποιονδήποτε ρόλο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι εφόσον υπάρξει εμπέδωση ενός κλίματος σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, υπάρχουν στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτό το οποίο ονομάζεται brain drain. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία ούτως ή άλλως ήδη τρέχουν. Και είναι η πρώτη φορά μέσα στην εφταετία που τρέχουν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία στοχεύουν στη στήριξη startup επιχειρήσεων, αλλά και μια σειρά από άλλες ενεργητικές πολιτικές που μπορούν να αντιστρέψουν αυτό το κλίμα. Ωστόσο, σας λέω ότι είναι η συνολική συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η επίλυση του ζητήματος το οποίο έχει προκύψει, η οποία θα δημιουργήσει και τους όρους για μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μια τελευταία ερώτηση μόνο για να φύγω. QE. Μεγάλος πόνος. Το έχουμε αποχαιρετήσει αυτό. Καθόλου. Το μπορεί να είναι το διαπραγματευτικό σας χαρτί, το QE. Το QE είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν αποδεκτά στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, διότι εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα πολιτικό παράδοξο. Ξέρετε ποιο είναι το πολιτικό παράδοξο ή μάλλον το οικονομικό παράδοξο ή ακόμα θα μπορούσε να πει κανείς και το νομικό παράδοξο. Το νομικό παράδοξο είναι το εξής, ότι ο ESM, ο οποίος είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, δανείζει την ελληνική οικονομία. Και ξέρετε ότι για να δανείζει την ελληνική οικονομία ο ESM πρέπει να θεωρεί ότι αυτά τα οποία δανείζει θα τα πάρει πίσω. Επομένως ότι το χρέος το οποίο παράγεται είναι βιώσιμο. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας άλλος ευρωπαϊκός μηχανισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί να βάλει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, και αυτό διότι λέει ότι δεν είναι απολύτως, μάλλον όχι, εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την τοποθέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη βιωσιμότητα του χρέους. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να προσδιοριστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος για να μπορέσει να πάρει τα ελληνικά ομόλογα να τα εντάξει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα παράδοξο σε σχέση με τις παραδοχές του ESM και τις παραδοχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βεβαίως είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Ωστόσο, νομίζω ότι παράγεται ένα σχετικό παράδοξο σε σχέση με το ποιος θεωρεί ότι μπορεί να δανείζει την ελληνική οικονομία και ποιος δεν θεωρεί ότι μπορεί να δανείζει την ελληνική οικονομία. Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή η οποία θα δημιουργήσει και ένα έδαφος πλήρους βεβαιότητας. Είναι και σας προτεραιότητα λοιπόν το QE, η ένταξη του QE από ό,τι καταλαβαίνω. Για μας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αύξηση της ρευστότητας, αλλά και για να μπει η σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο αξιόχρεο της Ελλάδας. Μπορεί στο Eurogroup το επόμενο να είναι και το χαρτί το δικό σας, των απαιτήσεων σας, να υποχωρήσετε δηλαδή και σε τι άραγε προκειμένου να μπείτε στο QE. Το ζήτημα του QE δεν μπορεί να αποτελέσει διαπραγματευτικό εργαλείο, διότι η απόφαση για την ένταξη ή μη ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΟΥΤΟΥ και πράγμα το οποίο μπορεί να αποφασιστεί μόνο σε διοικητικό της συμβούλιο σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζανακόπουλε, που ήσασταν κοντά μας.